Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα δείξουμε ένα κολπάκι στο editing, το οποίο λέγεται Tilt Shift. Αυτό κανονικά επιτυγχάνεται με ειδικούς φακούς, αλλά είναι πανάκριβοι και φυσικά δεν υπάρχουν στα drone, τουλάχιστον στα drone που χρησιμοποιούμε εμείς. Αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο μέσω editing software, θα το δείξουμε πώς γίνεται στο DaVinci Resolve, για να επιτύχουμε αυτό που λέγεται Tilt Shift. Και ίσως έτσι να μην σας λέει κάτι, αλλά σίγουρα θα έχετε δει κάτι βιντεάκια που φαίνεται σαν να είναι το βίντεο από μακέτα, σαν να είναι όλα μικρά, αλλά δεν είναι. Ένα παράδειγμα είναι και αυτό το βίντεο που βλέπετε εδώ, που το έχω φτιάξει. Ουσιαστικά έχουμε θόλωμα πάνω και θόλωμα κάτω. Θα πάμε τώρα μέσα στο DaVinci για να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι ένα timelapse το συγκεκριμένο βίντεο. Είμαστε μέσα στο DaVinci Resolve λοιπόν, έχουμε βάλει το αρχείο μας εδώ, το έχουμε πάρει drag and drop και το έχουμε βάλει μέσα στο timeline εδώ πέρα κάτω που βλέπετε. Θα το φέρω και λίγο πιο πάνω εδώ για να είναι καλύτερο. Δεν έχει ήχο, δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με ήχο, θα ασχοληθούμε μόνο με το να επιτύχουμε αυτό το εφέ που λέγεται Tilt Shift και είναι θόλωμα πάνω, θόλωμα κάτω για να δείχνει σαν να είναι μακέτα, σαν να είναι μινιατούρα, σαν να είναι μικρό κόσμος. Πάμε λοιπόν να δούμε, αφού διαλέξουμε το βίντεό μας, θα πάμε κάτω, εδώ πέρα που λέει Color, και θα μας εμφανιστεί αυτό εδώ πέρα το, θα έλεγα, interface καλύτερα, δεν θα έλεγα μενού. Στο DaVinci Resolve το Color Grading και η καρτέλα Color είναι τεράστια. Βασικά το Color Grading στο DaVinci Resolve είναι ένα από τα καλύτερα που κυκλοφορούν και για να το μάθεις θέλεις πάρα πολύ. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με color grading, δηλαδή δεν θα πειράξουμε τα χρώματα, αλλά μόνο, όπως είπαμε, θα πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό το ωραίο εφέ. Αρχικά θα πάμε εδώ πέρα που λέει clip και θα κάνουμε δεξί κλικ και θα πούμε add node corrector και θα μας βάλει ένα καινούριο παραθυράκι. Θα πάμε και θα το βάλουμε ενδιάμεσα. Εδώ πέρα είναι το input, ας πούμε, η είσοδος, και εδώ είναι το output, τι βλέπουμε. Ό,τι δηλαδή βάζουμε ενδιάμεσα, αυτό θα βλέπουμε. Διαλέγουμε λοιπόν αυτό το παραθυράκι και εν συνεχεία πηγαίνουμε κάτω, εδώ πέρα που έχει τετράγωνο, κύκλο, γραμμή κτλ. Μπορούμε να το κάνουμε ή με τετράγωνο ή με κύκλο. Μόλις το πατήσουμε, θα μπει κατευθείαν μέσα στο βίντεο το τετράγωνό μας. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε εδώ όσο πιο προσεκτικά μπορούμε και να πάρουμε την μπλε τελίτσα και να την τραβήξουμε έτσι, ή μπορούμε να πάμε και από αυτή την μπλε τελίτσα και να τραβήξουμε τη γωνία, τέλος πάντων, όπως θέλουμε το κάνουμε. Και το βάζουμε εν συνεχεία εδώ. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε και να το μικρύνουμε ανάλογα, αλλά τώρα πάμε να σας δείξω πώς γίνεται το θόλωμα. Δύο οι τρόποι λοιπόν για να γίνει το θόλωμα. Το πρώτο είναι σε αυτό το παραθυράκι που βάλαμε εδώ, το node, έτσι λέγονται στο DaVinci Resolve, να πάμε και να του ρίξουμε μέσα το Gaussian Blur, που άμα το κάνω αυτό θα δείτε ότι κατευθείαν θόλωσε το εσωτερικό. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος και για να μπορέσουμε, εφόσον τώρα βλέπετε είναι στο εσωτερικό το θέλουμε, εμείς δεν το θέλουμε στο εσωτερικό, το θέλουμε απ' έξω. Για να μπορέσουμε λοιπόν να το αντιστρέψουμε, θα πάμε κάτω πάλι εδώ πέρα που πατήσαμε το τετραγωνάκι και θα πάμε σε αυτό εδώ το κουμπάκι, το οποίο βλέπετε έχει ένα κύκλο και ένα τετράγωνο. Αν το πατήσουμε αυτό θα αντιστρέψει. Και βλέπετε ότι κατευθείαν θόλωσε τα εξωτερικά και άφησε καθαρό το εσωτερικό. Το ίδιο πράγμα φαίνεται και εδώ στο παραθυράκι. Εάν πάρουμε την ροζ τελίτσα, τότε αυξάνουμε το blending, δηλαδή από πόσο ξεκινάει να θολώνει μέχρι πόσο να καθαρίζει. Άμα το βάλουμε πολύ κοντά εδώ θα είναι μια απόλυτη γραμμή. Αν το βάλουμε πολύ ανοιχτό θα είναι πιο απαλή η αλλαγή από το θόλωμα στο καθαρό. Αυτό το διαλέγουμε εμείς. Συνήθως κάπου εδώ, ας πούμε, κάπου στη μέση. Και εν συνεχεία κουνάμε ανάλογα με το βίντεο και τη θέση που έχουμε τοποθετήσει στην κάμερα, κουνάμε και το πλαίσιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Τελευταίο που έχω να σας δείξω με αυτόν τον τρόπο είναι ότι αριστερά, αν πάμε εδώ πέρα που λέει Power Window και το πούμε Off, τότε βλέπετε απευθείας ότι εξαφανίζεται το πλαίσιο και πατάμε Play και παίζει το βίντεο με τον καινούριο τρόπο, με το καινούριο εφέ μάλλον που έχουμε βάλει, που είναι το Blur. Αν πάμε πάλι εδώ πέρα για να το βλέπουμε και πούμε Power Window και το εμφανίζει ξανά. Λοιπόν, αυτό είναι και θα πάω τώρα να κάνω reset node grade. Μας θα κάνει reset όλα. Αυτό ήταν με το τετράγωνο. Υπάρχει και τρόπος με τον κύκλο, ο οποίος δίνει έτσι μια πιο αληθινή μορφή, μια πιο κοντινή μορφή στον πραγματικό φακό που
που δίνει το εφέ αυτό, το tilt shift. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αντί να πάμε στο τετράγωνο, θα διαλέγουμε το node αυτό που έχουμε βάλει, διαλέγουμε τον κύκλο, τον πατάμε, πηγαίνουμε στις μπλε τελίτσες, προσεκτικά λίγο, γιατί είναι και τραβάμε εδώ προς τα έξω. Όπως βλέπετε, θα έχει μια ελάχιστη πολύ μικρή καμπύλη μες στο βίντεο, η οποία αυτή το κάνει να φαίνεται πιο αληθινό ως προς το φακό. Το κατεβάζουμε και λίγο εδώ πέρα και εν συνεχεία θα σας δείξω, αντί με τον Gaussian Blur να το ρίξουμε μέσα εδώ, τον άλλο τρόπο, ο οποίος είναι να πάμε εδώ που έχει μια σταγονίτσα και ένα τρίγωνο και εν συνεχεία να πάμε εδώ πέρα που λέει Radius και να το αυξήσουμε. Αν δείτε, το αυξάνω, το έχω πάει στο 1 ας πούμε, θα δείτε ότι έχει θολώσει στο κέντρο. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα εντός εισαγωγικών που είχαμε και πριν. Οπότε πάμε πάλι εδώ πέρα πίσω που είναι τα Windows, δηλαδή το τετράγωνο, κύκλος κτλ. Και πατάμε το εικονίδιο με το κυκλάκι και το τετραγωνάκι απ' έξω και θα δείτε ότι θα αντιστραφεί, όπως έγινε και πριν δηλαδή. Από εδώ και πέρα, για να κανονίσουμε το πόσο θολό, πόσο έντονα θολό θα είναι, θα πρέπει να πειράξουμε το Radius και αυτό θα πρέπει να το κρίνετε εσείς με το μάτι σας. Και επίσης το που θα τοποθετήσετε τη μάσκα, θα πρέπει να τη βάλετε πάνω κάτω ανάλογα με το πώς είναι το πλάνο σας. Και πάλι να πούμε μια τελευταία φορά ότι αν θέλετε να κάνετε ένα preview του βίντεο, πηγαίνετε εδώ αριστερά, πατάτε off, το πάτε στην αρχή αυτό και πατάτε play για να δείτε πώς είναι. Και φυσικά στο τέλος κάνετε export του βίντεο, που αυτό θα το δείξουμε σε ένα άλλο βίντεο, γιατί το συγκεκριμένο βίντεο ήταν για να δείξουμε και να περιγράψουμε πώς γίνεται αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό εφέ, ειδικά άμα έχεις τοποθετήσει σωστά την κάμερα, βγαίνει πάρα πολύ εντυπωσιακό. Οπότε θέλει και δοκιμές γενικότερα. Δεν είναι μόνο παίρνουμε οποιοδήποτε βίντεο, του πετάμε τη μάσκα με το θόλωμα πάνω κάτω και βγαίνει ωραίο. Πρέπει να δούμε λιγάκι και τις γωνίες, που αν τις πετύχουμε σωστά θα βγει ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο.